Είπα να δώσουμε το κόμμα το 30%, το οποίο όμως εδώ στην Κορυφαία, το οποίο όμως δεν είναι στο χέρι μας, πότε περιμένουμε την εφαρμογή του προϋπολογισμού, το Γενικό Λογιστήριο μέσα στο καλοκαίρι θα είναι λογικά, οπότε είναι θα πληρώσουμε. Άλλο 30% από εκείνα που έχουμε δώσει μέχρι τώρα, δηλαδή πρέπει να είναι γύρω στο 1,5 με 2 εκατομμύρια. Μέσα τέλος Ιουνίου θα γίνουν πληρωμές για ζημιές του χειμώνα σε Μεσσηνία, Λακωνία και Αργολίδα από τα χαλάζια. Ευτυχώς μέχρι ώρας στην περιφέρεια το 2018 δεν έχουμε ζημιές και μακάρι να συνεχίσει και έτσι, γιατί αυτό που ενδιαφέρει και τον κόσμο είναι να πάρει παραγωγή και να έχει καλή τύχη και η παραγωγή και όχι να γίνει κάτι αποζημιώσει, γιατί από τη ζημιά δεν βγάζει κανείς κέρδος. Παράλληλα, εμείς προχωράμε σαν ΔΕΛΓΑ, μια και η χρονιά φαίνεται ότι είναι καλή και έχουμε χρόνο να κάνουμε και άλλα πράγματα, και τη συζήτηση για τον κανονισμό ασφάλισης, αλλά και την ψηφιοποίηση της διαδικασίας και του συστήματός μας, έτσι ώστε να είμαστε πολύ πιο γρήγοροι και πολύ πιο συνεπείς και πολύ πιο έγκυροι στις εκτιμήσεις μας. Πρέπει οι αγρότες να ανοιχτούν στο εξωτερικό, δηλαδή από μόνοι τους, οι συνεταιρισμοί. Κοιτάξτε. Για να δώσουν την παραγωγή τους, γιατί μην το δώσουν σε όλους τους εμπόρους, και ο έμπορος το ξαναφέρει πάλι στην Ελλάδα. Είναι ένα πράγμα το οποίο το συζητάμε, το συζητήσαμε και πολλά χρόνια πριν, και θα πρέπει να ξαναβρούμε και να ξανακερδίσουμε τα συνεργατικά σχήματα. Μπορεί ένα μοντέλο συνεταιριστικό να απέτυχε για συγκεκριμένους πολιτικούς λόγους, όχι γιατί ήταν κακό, γιατί στήθηκε άσχημα, θα πρέπει όμως να το ξαναβρούμε. Όταν έχεις ένα μικρό αγρότη με μέσο πλήρω 25-30 στρέμματα, όπως είναι στη δικιά μας την περιοχή, είναι σαν να μου λες ότι έχω ένα περίπτερο και πάω να ανταγωνιστώ το μολ. Πάω να ανταγωνιστώ τον Ισπανό, ο οποίος έχει 2.000 στρέμματα. Δεν γίνεται. Άρα θα πρέπει να, μέσα από συνεργατικά κύματα, να μειώσουμε το κόστος παραγωγής και να ανοιχτούμε στις αγορές και να διευρύνουμε την περίοδο αγοράς. Η Κορυνθία με τη Σουλτανίνα κατέληξε τα τελευταία χρόνια να έχει 1-1,5 μήνα εμπορική περίοδο. Όταν η αγορά ζητάει πολύ μεγαλύτερα διαστήματα. Άρα θα πρέπει να δούμε και άλλες εργασίες με άλλες περιοχές, αλλά και καινούργιες ποικιλίες που θα μας ανοίξουν την εκλογική περίοδο. Ο αγρότης εδώ σε εμάς έχει πολλά τα έξοδα, πολλά με το πετρέλαιο, πολλά ο ΦΠΑς, πολλά, έτσι, τα ασφάλιστρα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχουμε υψηλό κόστος παραγωγής λόγω του μικρού κλήρου, λόγω της οικονομίας κλίμακος και το κόστος του χρήματος. Κάποια ζητήματα αυτά μπορούμε να τα μειώσουμε και να τα λύσουμε με τα συνεργατικά σχήματα, να μειώσουμε κόστος, και από την άλλη μεριά, μέσα από την φορολογία των συλλογικών σχημάτων, μειώνεται και η φορολογία των προσώπων. Και θα πρέπει βέβαια το επόμενο που θέτει ως προτεραιότητα και η κυβέρνηση είναι, πιάνοντας τη φοροδιαφυγή, να αρχίσει να μειώνονται οι συντελεστές φορολογίας στον ελεύθερο επαγγελματίες και στους αγρότες.